Με βάση τα στοιχεία της συμμετοχής, μιλάμε για μια απεργία σταθμών στον κλάδο στη Λάρισα. Ενδεικτικά, αποφάσεις πήραν οι ηθοποιοί από δύο θεατρικές σκηνές, οι καθηγητές από το Δημοτικό 2, δύο δημοτικές μουσικές σχολές, τέσσερις λέσχες πολιτισμού, έξι. Συνάδελφοι από δύο φιλαρμονικές, ακυρώθηκαν τρία καλλιτεχνικά event σε μαγαζιά. Είχαμε επίσης απεργία σε τρεις ιδιωτικές μουσικές σχολές, στις σχολές χορού του Δήμου, σε έξι ιδιωτικές σχολές χορού. Και όλα αυτά έρχονται να προσθεθούν στις εκατοντάδες αποφάσεις για απεργία σε χώρους πολιτισμού σε όλη την Ελλάδα και στη Θεσσαλία. Εκεί που συναντήθηκαν σπουδαστές, παλιότεροι καλλιτέχνες, μαζί με άλλους εργαζόμενους, την ίδια ώρα που όλοι ζούμε μια δύσκολη καθημερινότητα ανασφάλειας, ακρίβειας, ανέχειας, γενικότερης σύψης μέχρι και πολεμικών συγκρούσεων. Συναδέλφες και συνάδελφοι, έχουμε ένα πρώτο αποτέλεσμα της πίεσης που ασκείται. Η κυβέρνηση, θορυβημένη από τις μαζικές κινητοποιήσεις των καλλιτεχνών εδώ και ένα μήνα, προχώρησε στην αρχή της εβδομάδας σε κατάθεση τροπολογίας για το περιβόητο Προεδρικό Διάταγμα 85-22. Ταυτόχρονα, επιδίδεται σε μπαράζ δημοσιευμάτων, ανακοινώσεων, δηλώσεων, κατηγορώντας τα σωματεία για fake news, διαστρεβλώνοντας την πραγματικότητα. Και αυτά μετά την προκήρυξη της απεργίας, γιατί λίγο πριν αναρωτιόταν τι έχουμε πάθει και αγωνιζόμαστε, αφού όλα είναι μια χαρά. Θεωρούμε βέβαια πως είναι τέχνασμα η εξαίρεση των καλλιτεχνών, μάλλον από το Προεδρικό Διάταγμα. Η κυβέρνηση ουσιαστικά προχωρά σε ακόμα μεγαλύτερη επίθεση στα δικαιώματά μας. Πιο συγκεκριμένα, όχι μόνο δεν επαναφέρει τις αμοιβές των καλλιτεχνών σε ΤΑΦ ΕΕ, αλλά προβλέπεται ότι οι αμοιβές θα καθορίζονται από τον εκάστοτε υπουργό με υπουργική απόφαση. Μιλάμε δηλαδή για μια μνημονιακή δέσμευση από το 2015, η οποία έως τώρα δεν έχει εφαρμοστεί, αλλά έχει διατηρηθεί από όλες τις κυβερνήσεις και μάλιστα αυτό το μέτρο επεκτείνεται και στους ΟΤΑ, που ως τώρα δεν ισχύει. Αυτό μεταφράζεται σε μειώσεις μισθών και μεγαλύτερη επίθεση στο δικαίωμα για συλλογική σύμβαση εργασίας. Οι ελάχιστες εξαιρέσεις που υπάρχουν στην τροπολογία, για παράδειγμα, όσον αφορά τις τρεις κρατικές ορχήστρες, δεν αναιρούν τη βασική κατεύθυνση της τροπολογίας που είναι αντιδραστική. Η κυβέρνηση καταργεί την κατάταξη του ενιαίου μισθολογίου στις γνωστές κατηγορίες ΙΕ, ΔΕΕ, ΤΑΦΕ και ΠΕ. Οι όποιες προσαυξήσεις είχαν προβλεφθεί με βάση τους προβληματισμούς του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου για κορυφαίους και αρχιμουσικούς, όπως και το μουσικό επίδομα, παραμένουν, αλλά θα υπολογίζονται πλέον με βάση το νέο βασικό μισθό που θα καθορίζει η υπουργική απόφαση. Προφανώς, επανέρχεται η σκέψη που, σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών Βορύδη, υπήρχε για δημιουργία νέας κατηγορίας για τους καλλιτέχνες ενδιάμεσα του ΔΕΕ και του ΤΑΦΕ. Με ανακοινωμένη την υποβάθμιση των πτυχίων μας στο επίπεδο 5, η ΕΚ, θεωρούμε σίγουρο ότι μιλάμε για μειώσεις σε ένα μισθολογικό επίπεδο λίγο κάτω του ΤΑΦΕ. Θυμίζουμε στον Πρωθυπουργό, στον κύριο Μητσοτάκη, τις μεγάλες αντιδράσεις των μουσικών απέναντι στην υποβάθμιση των σπουδών μας στο επίπεδο 5, μέσα από το κρατικό πιστοποιητικό μουσικών γνώσεων του κύριου Γαβρόγλου, που τον ανάγκασαν να το αποσύρει. Δεν δεχόμαστε άλλη κατηγοριοποίηση. Ζητάμε ένα πανεπιστημιακό πτυχίο, ένα ειδικότητα που να δίνει όλη τη σύγχρονη γνώση και να παρέχει όλα τα εργασιακά δικαιώματα. Ανάπτυξη και διεύρυνση των αναγκαίων υποδομών και δυναμικού για δημόσια δωρεάν καλλιτεχνική εκπαίδευση, παράλληλα με την αξιοποίηση όσων ήδη υπάρχουν σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Για όσους επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους, να προσφέρονται δημόσια και δωρεάν μεταπτυχιακά προγράμματα που θα καλύπτουν όλο το αντικείμενο της τέχνης. Επίσης, διεκδικούμε ταυτόχρονα να προχωρήσει άμεσα η συγκρότηση των επιτροπών των αντίστοιχων υπουργείων για την αναγνώριση των σπουδών που έχουν κάνει οι μαθητές των μουσικών σχολείων. Υπάρχει απόφαση από τη δεκαετία του 90. Τώρα ξέρουμε πως όταν αγωνιζόμαστε έχουμε δύναμη και μπορούμε να επιβάλλουμε ουσιαστικές αλλαγές. Οι προσδοκίες όλων των κυβερνήσεων μέχρι τώρα να γίνουμε φτηνοί ευέλικτοι δεν πρέπει να περάσουν. Ο τεμαχισμός της γνώσης σε προπτυχιακό επίπεδο που εγκαινίασε η συνθήκη της Μπολόνια για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια πραγματικότητα που πρέπει να αντιπαλέψουμε. Η απεργία λοιπόν είναι ένας σταθμός στη μάχη που δίνουμε. Ένας μεγάλος σταθμός που από τα πρώτα στοιχεία φαίνεται να μιλάμε για μια μεγάλη συμμετοχή πανελλαδικά, παρά το σύντομο χρονικό διάστημα που οργανώθηκε με ευθύνη διάφορων συνδικαλιστικών ηγεσιών. Ένα χθεσινό παράδειγμα αποτελεί απόδειξη της δύναμης που κρύβει η συλλογική διεκδίκηση. Η διοίκηση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής ανακοίνωσε την ακύρωση των δύο παραστάσεων που ήταν προγραμματισμένες για τις μέρες της απεργίας, μπροστά στο φόβο που δημιούργησε το κάλεσμα της απογευματινής κινητοποίησης στις εγκαταστάσεις της Λυρικής στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος από τον Πανελλήνιο Μουσικό Σύλλογο. Επιχείρησαν να επιβάλλουν κλίμα φόβου και εκβιασμών και την προσπάθειά τους να πραγματοποιήσουν τις παραστάσεις της Λυρικής κατά τη διάρκεια της απεργίας των καλλιτεχνών για να τις σπάσουν. Μπροστά στην κατακραυγή που ξεσηκώθηκε, η διοίκηση υποχρεώθηκε σε προσωρινή αναδίπλωση.
Ας γίνει λοιπόν παράδειγμα σε όλους τους εργαζόμενους στον πολιτισμό το πόσο ο αγώνας μας μπορεί να σπάσει την αδιάλακτη στάση ακόμα και της πιο σκληρής εργοδοσίας με άμεση διασύνδεση με το κράτος. Με την ευθύνη και την πρωτοβουλία όλων των συλλόγων και των καλλιτεχνικών σωματείων της πόλης, οργανώσαμε σειρά παρεμβάσεων καθώς και τη σημερινή απεργιακή συγκέντρωση. Κερδίζει έδαφος ο συντονισμός, η κοινή δράση, η συσπήρωση δηλαδή, αποκτάμε όλοι μας μεγαλύτερη δύναμη για να παλεύουμε, να διεκδικούμε, να συναντά η τέχνη μας τον αγώνα και αντίστροφα. Έχουν διαμορφωθεί προϋποθέσεις, όπως έγινε με τα σωματεία στη Λάρισα με τους μουσικούς και τους DJ, να γίνει το επόμενο βήμα με διάφορες μορφές οργάνωσης του αγώνα και σε άλλες ειδικότητες του κλάδου, όπως ο χορός, το θέατρο, σε επίπεδο πόλης και περιοχής. Δεν σταματάμε. Συνεχίζουμε. Δίνουμε ραντεβού την Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου, στην ανοιχτή Γενική Συνέλευση του Παραρτήματος Λάρισας του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου στις 11.30 στο Εργατικό Κέντρο, να εκτιμήσουμε αυτή την πολύμορφη δράση που αναπτύχθηκε, να συζητήσουμε τις εξελίξεις και να σχεδιάσουμε τη συνέχεια. Με τον Πανελλήνιο Μουσικό Σύλλογο, λοιπόν, με όλα τα καλλιτεχνικά σωματεία, απεργώντας σήμερα, διεκδικούμε άμεση κατάργηση του προεδρικού διατάγματος 85-22. Καμιά σκέψη για υποβάθμιση των καλλιτεχνικών σπουδών στο επίπεδο της μεταλλικιακής κατάρτισης ΙΕΚ. Συγκρότηση δημόσιων και δωρεάν αποκλειστικών ανώτατων καλλιτεχνικών σχολών στα πανεπιστήμια που να καλύπτουν τα αντικείμενα των μουσικών, των ηθοποιών, των χορευτών και των σκηνοθετών. Αναβάθμιση των καλλιτεχνικών σπουδών όπως και των καλλιτεχνικών μαθημάτων στο σχολείο. Ανάπτυξη δημόσιας και δωρεάν καλλιτεχνικής εκπαίδευσης από τα σχολικά χρόνια στο πανεπιστήμιο. Αντιστοίχηση παλαιότερων τίτλων σπουδών με ευθύνη των πανεπιστημίων και του Υπουργείου Παιδείας. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας σε όλους τους χώρους, λυρική, οδεία, τηλεόραση, συναυλίες, στούντιο, εστίαση, πίστες. Και αυτά είναι μόνο η αρχή.